Δεν έχω να πω τίποτα. Το μόνο που λέω ευχαριστώ στη δικαιοσύνη που ήταν μαζί μας. Και ότι εύχομαι στον πατέρα μου καλή ανάπαυση εκεί που τον στείλανε. Τίποτα άλλο. Σπάσανε τα νεύρα μας μέχρι να βγει το αποτέλεσμα. Και δόξα τω Θεώ δικαιωθήκαμε. Ό,τι δεν κατάφερε αυτός το κάναμε εμείς. Ευχαριστούμε τη δικαιοσύνη, ευχαριστούμε τις δικηγόρους μας, τον εισαγγελέα, την πρόεδρο, όλους τους δικαστές. Όπως είδα τον πεθερό μου στη φωτογραφία, όπως είχε υποδώσει, τουλάχιστον ευχαριστήθηκα ότι κάτι κάναμε, ότι θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Για να γλιτώσουμε τα παιδιά μας, να γλιτώσω τον άντρα μου και εμείς οι υπόλοιποι, γιατί τόσα χρόνια έχουμε περάσει πολλά και συνεχίζουμε. Και τώρα 15 μήνες έχουν σπάσει τα νεύρα μας. Φοβούμαστε, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο. Εγώ έχω φύγει από το χωριό με τα κοπέλια μου. Κλείνει αυτό ο κύκλο. Από εμάς. Από εμάς δεν θέλουμε να συνεχίσουμε. Εμείς έχουμε τα κοπέλια μας και δεν θέλουμε να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε τα κοπέλια μας να έχουν φωνιάδες, γονέους ή να είναι στο χώμα. Θέλουμε να σταματήσει. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν, τόσο το καλύτερο για αυτούς. Εμείς κάναμε υποχωρήσεις τόσα χρόνια. Άφηνε ο πεθερός μου περιθώρια. Άφηνε, ξανάφηνε. Τι κατάφερε. Να έρθουμε εδώ και αυτός να λείπει, να είναι στο χώμα. Εμείς δεν αφήνουμε περιθώρια. Εμείς που αναλάβαμε δεν είναι ο Ζουλομανόλης. Είμαστε χειρότεροι. Ο Ζουλομανόλης είχε και πιανόταν. Εμείς έχουμε περάσει πολλά και δεν τα αφήνουμε. Εγώ δεν θέλω να έρθει να μου φέρουν τον άντρα μου στο φέρετρο και ούτε τα κοπέλια μου να πάθουν πράγματα, γιατί δεν θα τις φάξω. Θα τις σκοτώσω. Δεν εμίλησα μέσα, αλλά ούτε θα πτέθιω. Θέλω να προστατεύσω τα κοπέλια μου και υπεύθυνη για ό,τι πάθει ο άντρας μου και τα κοπέλια μου και η οικογένεια του άντρα μου είναι αυτή. Ήταν μια από τις πιο σκληρές δολοφονίες που έχω δει ποτέ. Ήταν μια μαφιόζικη ενέργεια που δεν έχει τέρι. Όπως είπα και στην αγόρευσή μου, δυστυχώς η πολιτεία έχει ολιγορήσει στην περίπτωση των δύο νεαρών κατηγορουμένων, διότι εάν όταν είχαν διαπράξει τα όσα έχουν διαπράξει μέχρι σήμερα, τους είχε επιβληθεί κάποια ποινή, κάποια τιμωρία και είχαν καταλάβει ότι δεν μπορείς να παρανομείς και να εγκληματίσεις και να παραμένεις έξω, ίσως να είχε αποφευχθεί αυτό το οποίο έγινε σήμερα.